Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη για την ενόχληση. Λέγομαι Παλαιολόγος Ιωάννης, από το Πλωμάρι Λέσβου, επαγγελματίας αλιέας ψαράς. Εδώ το 2014 μας είχαν στείλει ένα χαρτί το οποίο να περάσουμε κάτι ηλεκτρονικά μηχανήματα. Πράγματι δεν είχα λεφτά αυτή την εποχή, προσπάθησα με κάθε τρόπο βρήκα, έστειλα μια υπεύθυνη δήλωση 11 Δεκεμβρίου κάτω στο Υπουργείο ότι εγώ τα μηχανήματα θα τα πάρω το συντομότερο και θα περαστούν στο σκάφος. Η εταιρεία άργησε λιγάκι γιατί δεν είχε. Η αδερφή Μελισσουργάκη από τον Πειραιά κάτω, από το Κερατσίνι. Τελικά ήρθαν τα μηχανήματα, τα πέρασα, έδωσα σήμα 20 Ιανουαρίου το 2015. Περιμένοντας να μου έρθει η άδεια, μέχρι σήμερα έχουν περάσει 4 μήνες και άδεια δεν έχω πάρει. Αυτή τη στιγμή είμαι σε μία θέση η οποία δεν έχω να φάω ψωμί. Χρωστάω 2 συναλλαγματικές, 5% για τα μηχανήματα. 9 εκατοστάρικα ρεύμα, δεν μπορώ να κάνω διαπραγμάτευση γιατί δεν έχω δουλειά, να δώσω έστω 50 ευρώ το μήνα. Απλήρωτο πετρέλαιο, δολώματα απλήρωτα, ασφάλεια το ΟΓΑ απλήρωτο. Έχω ένα παλικάρι, 28 χρονών και κάθε σπίτι μέσα κλεισμένος γιατί δεν έχω να του δώσω 5 ευρώ να πιει ένα καφέ να βγει έξω. Λοιπόν, θέλω να συμμεριστείτε τον πόνο μου και να μου πείτε τι πρέπει να κάνω. Δεν αντέχω άλλο, πρέπει να βγω στη δουλειά. Πρέπει να βγω στη δουλειά έστω και αύριο αν γίνεται. Έχω έδειξη αμηχανία. Κάποιον είχα πάρει τηλέφωνα στην Αθήνα από το Γιάφα στον Καγιάφα. Έχω γεμίσει ένα φύλλο από το τετράδιο τηλέφωνα. Ο ένας πάρει αυτόν, ο άλλος πάρει τον άλλον και κανένας αρμοδιότητα δεν είχε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, τι πρέπει να κάνω. Ενημερώστε με, τι πρέπει να κάνω, να βγω στη δουλειά. Ήρθε το χαρτί στο σωματείο, στο σπίτι μου, το οποίο έλεγε από 12 μέτρα και πάνω υποχρεωτικά να περαστούν τα ηλεκτρονικά. Από 12 μέτρα και κάτω, όταν θέλουν πελαγικά ψάρια, θα τα περάσουν. Πράγμα το οποίο εγώ είμαι 8,5 μέτρα, τα πέρασα για να βγω στη δουλειά για πελαγικά. Μέχρι σήμερα 0 από 0, 0.